πατέρας για τους ναυτεργάτες, τους εφοπλιστές, κάνετε τις πλάτες. Από τους προέδρους της Ένωσης Μηχανικών, των Μαγείρων και του Σωματείου Στέφενσον, είχαμε συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργού Ναυτιλίας, κ. Πλακιωτάκη. Προκλητικός ο Διευθυντής ήταν σαν ακούγαμε τον εκπρόσωπο του Γκριμάλντι και επιβεβαιώνεται και από αυτή τη συνάντηση το ποια συμφέροντα υπηρετούν και ποιο θα είναι και το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας η οποία θα κάνουν. Είναι στημένο σε αυτό το προδιαγεγραμμένο για άλλη μια φορά εφοπλιστικό έγκλημα, θα αποδώσουν την ευθύνη και μας την είπε σαν εισαγγελέας ότι έγιναν παράβαση των κανονισμών με ευθύνη του πλοιάρχου. Όταν το ρωτήσαμε όλες οι παρατηρήσεις που ακόμα και αυτή η επιθεώρηση του Λιμεναρχείου Ιγουμενίτσας έχουν καταγράψει σε ζητήματα πυρασφάλειας, σε ζητήματα υγιεινής, σε ζητήματα διατροφής, αν επιδρούν στην ασφάλεια του πλοίου και στο αποτέλεσμα που είχαμε σε αυτό το νέο εφοπλιστικό έγκλημα, η απάντησή του ήταν «θα απαντήσω εισαγγελέας». Εμείς δεν έχουμε καμία ψευδέστηση, καμία αυταπάτη, κανένα δικαστήριο δεν θα κρίνει με βάση τις ανάγκες των αυτεργατών, με βάση τα αποτελέσματα αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής που συνεχίζει και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και που πυροδοτούν με την πολιτική τους τα εφοπλιστικά εγκλήματα σε βάρος των αυτεργατών, σε βάρος των επιβατών. Του βάλαμε το ζήτημα των συνθέσεων. Του είπαμε πώς είναι δυνατόν 51 αυτεργάτες να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στους 239 επιβάτες. Πώς είναι δυνατόν ένας μάγειρας, η σύνθεση του Γυροφέρι Ολύμπια έχει έναν μάγειρα, θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στη διατροφή τόσο των επιβενώντων όσο και των αυτεργατών. Πώς είναι δυνατόν με αυτή την ολιγομελή οργανική σύνθεση και τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας να μπορέσει το πλήρωμα να ανταποκριθεί και σε τέτοιου είδους συνθήκες και καταστάσεις. Απάντηση δεν πήραμε και δεν περιμέναμε να πάρουμε. Είναι προκλητική για άλλη μια φορά η στάση του Υπουργείου Ναυτιλίας των υπηρεσιών του. Είναι εντεταλμένη των εφοπλιστών και στη συγκεκριμένη περίπτωση υπηρετούν τα συμφέροντα του Γκριμάλντι. Οι ναυτεργάτες, οι εργάτες έχουν ένα και μόνο δρόμο. Το δρόμο του αγώνα, το δρόμο της σύγκρουσης απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που διαρκώς όχι θα υπονομεύει τα δικαιώματά μας, αλλά θα μας θυσιάζει στο βωμό της κερδοφορίας των εφοπλιστών. Όλοι στο αγωνιστικό ραντεβού των συνδικάτων των φορέων το Σάββατο 26 του Φλεβάρι στις 12 η ώρα στο Σύνταγμα να αποτελέσει εφαλτήριο αγωνιστικών μαζικών αγώνων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, για την υπεράσπιση της ζωής της ίδιας και του εργαζόμενου λαού. Χωρίς εσένα, Γρανάζη, δεν κοιτά, εργάτη, χωρίς αφεντικά.